πρωτούγε να πρωτή γιορτή του χρόνου. Διαβάτε, δέστε, μάθετε πως ο Χριστός γεννάτε. Γεννάτε κι ανατρέφετε με μέλι και με γάλα. Το μέλι τρώνει άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες. Και το μέλι σοβότανο να λιγόδι κυράδες. Ξεχωριστές οι στιγμές στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην καρδιά της, στην Τρίπολη, ο Παναγιώτης Νίκας υποδέχθηκε συλλόγους και μικρά παιδιά που του έψαλαν τα κάλαντα και ανταλλάξαν ευχές. Και το φεγγάρι αγκάλι και το καθάρι αυγερινό το βάζει στα φιλί. Εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, παρά σας αγαπούσαμε και ήρθαμε να σας δούμε. Δώστε μας και τον τόκορα, δώστε μας και την κότα, δώστε μας και πέντε ξαπλά να πάμε σ' άλλη πόρτα. Και είσαι την πόρτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Σαράντα μέρες, εμφατικό το μήνυμα στην συνέχεια από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους Πελοποννησίους, σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Η αυριανή ημέρα έχει πνευματικό περιεχόμενο, έχει θρησκευτικό περιεχόμενο και καλώ όλους σας να σκεφτούμε αύριο Χριστούγεννα, κυρίως αύριο που είναι Χριστούγεννα, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να σκεφτούμε τη φτώχεια, να σκεφτούμε τη δυστυχία, τους συνανθρώπους μας που είναι άρρωστοι, αυτοί που μας έχουν ανάγκη και την αυριανή μέρα ή αυτές τις άγιες μέρες, τις ευλογημένες, ας δώσουμε ένα χέρι βοήθειας σε όλους όσους έχουν την ανάγκη μας. Έτσι το νόημα των Χριστουγέννων θα αποκτήσει και για μας και για τον καθέναν μας πολύ μεγάλη αξία. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, προς όλους σας.